Έχουμε μαζί μας τον Διευθυντή του Πολεμικού Μουσείου Τρίπολης, τον κύριο Μίμη Φωτόπουλο, για να μας μιλήσει για τις εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει το Πολεμικό Μουσείο για τις μέρες που διανύουμε, που είναι και η επέτειος της άλωσης της Τριπολιτσάς. Κύριε Φωτόπουλο, πείτε μας τι έχετε κανονίσει. Ωραία, να καλωσορίσω τη δημοτική μας ραδιοφωνία και να την ευχαριστήσω για τις προβολές που κάνει όλων αυτών των εκδηλώσεων και των δράσεων που έχει το Μουσείο, όσο καιρό τουλάχιστον είναι η θητεία μου εδώ στο Μουσείο. Για την φετινή άλωση της Τριπολιτσάς που είναι και τα 200 χρόνια ξεκινάμε μια ωραία εκδήλωση την Παρασκευή στο εκθετήριο οικαστικού περιεχομένου. Ο γλύπτης συμπατριώτης μας εδώ, ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος, θα μας κάνει μια περιοδία σε όλο τον ελληνικό χώρο που υπάρχει μεταλλικός ανδριάντας του ΕΦΠΟΥ Κολοκοτρώνη. Δεν είναι πολύ, είναι της Αθήνας του Ναφλίου, του Ραμοβουνίου και ο δικός μας ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και για αυτά τα τέσσερα έργα οικαστικά θα μας μοιήσει δηλαδή στην τέχνη του γλύπτη. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει την Παρασκευή. Είναι περιορισμένος ο αριθμός των επισκεπτών προσκεκλημένων που θα είναι στο χώρο μας λόγω των μέτρων του COVID και θα το μεταδώσουμε μέσω του δικού μας δικτύου, του Facebook του Πολεμικού Μουσείου και φυσικά όλοι οι φίλοι μας το αναρτήσουν, το κοινοποιήσουν. Αυτό θα γίνει στις 7 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής. Είναι η πρώτη μας εκδήλωση. Mm-hmm. Συνεχίζουμε μετά την Κυριακή, όπου μαζί με το Φιλοτεχνικό Όμιλο θα επαναλάβουμε μια εκδήλωση που είχαμε κάνει το 2019 εδώ και είχε μεγάλη επιτυχία για την Τρίπολη, την οποία σκεφτήκαμε να τη μεταφέρουμε στο Μουσείο της Αθήνας, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο, προκειμένου οι αρκάδες Αττικής, Αθηνών και όσοι μπορούν να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση, η οποία αφορά να ξεδιαλύνουμε τον Θεόδωρο από τον Κολοκοτρώνη. Δηλαδή να δώσουμε μια διαφορετικότητα σε αυτό που λέμε Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με την ευρεία έννοια, να πάμε πιο πολύ να εστιάσουμε στον Θεόδωρο, το χαρακτήρα του, τις ιδιοτροπίες του, τα χαρίσματά του, μέσα από τραγούδια κολοκοτρωναϊκά που θα ακουστούν, καθώς επίσης και από φιλολογικά κείμενα τα οποία τα έχει επιμεληθεί η φιλόλογος με εξειδίκευση στην ιστορία, η κυρία Ευαγγελία Ντούπα Ζαχαροπούλου. Mm-hmm. Θα υπάρξει ο Χρήστος Χριστόπουλος που είναι ηθοποιός που θα διαβάσει κείμενα, ο Σπύρος Πιτερός θα τραγουδήσει τραγούδια κολοκοτρωναϊκά και θα τον συνοδεύσει ο Βασίλης Βίλος με κλαρίνο και ο Κώστας Κωνσταντίνος Τσάμης με το λαούτο. Αυτό θα γίνει στις 7 η ώρα στο Αμφιθέατρο της Αθήνας, μέσα από το δίκτυο της ραδιοφωνίας. Όσοι μας ακούνε και θα είναι στην Αθήνα την Κυριακή, θα τους παρακαλέσω να έρθουν, γιατί έχουμε υποχρεωθεί σαν Μουσείο Τρίπολης στο Μητροπολιτικό μας Μουσείο της Αθήνας, που δεν είναι εύκολο το Αμφιθέατρο να βρεθεί κενό από εκδηλώσεις και να κάνουμε εμείς μια εκδήλωση, και έχουμε υποχρεωθεί στο γεγονός ότι είναι πολλοί αρκάδες που διαμένουν στην Αθήνα και θέλουν να δουν την εκδήλωση αυτή. Άρα λοιπόν 6.30 ώρα θα αρχίσουμε την είσοδο του κόσμου για να ελέγξουμε και τα πιστοποιητικά που θα μας φέρουν, γιατί όπως ξέρετε από εδώ και πέρα στους κλειστούς χώρους όπως και στο μουσείο μας μπαίνει κάποιος όταν κατόπιν επίδειξης των δικαιολογητικών, δηλαδή του πιστοποιητικού βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης, καθώς επίσης και του 48 ή 78 rapid test, 72 mm-hmm. Αυτό είναι όλο το θέμα της Αθήνας 19, που και πάλι παρακαλώ όλους τους αρκάδες φίλους να έρθουν να συναντηθούμε εκεί. Στο κομμάτι της Αθήνας, κύριε Φωτόπουλε, χρειάζεται κάποια προκράτηση θέσης, γιατί φαντάζομαι ότι και εκεί θα είναι συγκεκριμένα τα άτομα, αν και είναι μεγάλος ο χώρος για τον οποίο μιλάμε, έτσι. Έχουμε βάλει τα δύο προσωπικά μας τηλέφωνα, η πρόεδρος mm-hmm. του Φιλοτεχνικού Ομίλου, κυρία Μεντή, που έχει επιμεληθεί και το φιλολογικό μέρος της εκδήλωσης και το στήσιμο. Και φυσικά και το δικό μου τηλέφωνο που θα σημειώνουμε ονόματα. Πολύ ωραία. Θα συνεχίσουμε με τις τελειώνουμε υπόλοιες. Με την Αθήνα, ξαναγυρίζουμε στην Τρίπολη και στις 20 του μηνός θα δώσουμε στην Δημοτική Ραδιοφωνία μια βιντεοσκοπημένη εκδήλωση που είμαστε στη φάση ολοκλήρωσής της, γιατί φέτος γιορτάζουμε το 2021, έχει χαρακτηριστεί σαν έτος ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας. Τα δύο χαρακτηριστικά δηλαδή αυτών των δύο λαών και των δύο χωρών μέσα από την εκδήλωση αυτή ξεδιαλύνονται, αναπτύσσονται. Ιδιαίτερα στεκόμαστε στο σημείο
από τη συνθήκη του Κιουτσού Καναρτζή το 1774 μέχρι τη συνθήκη της Ανδριανούπολης το 1829. Αυτό θα είναι το ιστορικό μέρος της εκδήλωσης, το οποίο θα το καλύψει δημοσιογραφικά με ερωτήσεις η κυρία Μαργαρίτα Σπυριδάκου, είναι περιφερειακός σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, μαζί με τον κύριο Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, ο οποίος είναι στρατηγικός αναλυτής και πολύ γνωστός από τα τηλεοπτικά μέσα και τις αναλύσεις του, και ιστορικός, ο οποίος θα μας κάνει ένα ταξίδι πάνω σε αυτή την περίοδο. Στη συνέχεια θα ταξιδέψουμε μουσικά με τις μελωδίες της κυρίας Λουδμίλα Γεωργιάδη στο πιάνο, από έργα Ρώσων συνθετών, του Αλεξάνδρου Σκράμπριν και του Σεργέη Ραχμάνινοφ, παρουσιάζει 4 έργα. Και θα κλείσουμε έτσι επικά και δυναμικά με τη χοροδία του Ορφέα, η οποία θα αποδώσει τους 2 εθνικούς ύμνους των χωρών, γιατί αυτή η εκδήλωση θα πάει μετά στο Υπουργείο Εσωτερικών και από εκεί και στην πρεσβεία της Ρωσίας, όπου θα δείξει τη συμμετοχή της Τρίπολης μέσω του Πολεμικού Μουσείου της Τρίπολης σε αυτό το όλο πρόγραμμα που είναι πανελλήνιο και πολλοί φορείς έχουν ασχοληθεί με το έτος ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας. Στις 22 του μηνός, παραμονή, θα ολοκληρώσουμε ένα κύκλο δράσεων που έχουμε κάνει με παιδιά. Θα ολοκληρωθεί η δράση που λέγαμε «Τα παιδιά ρωτούν το Πολεμικό Μουσείο», που με τα σχολεία ήρθαν παιδιά και μας ρωτήσαν για διάφορα θέματα και τους απαντήσαμε και τα δημοσιεύσαμε μετά και είναι και στο YouTube αναρτημένα. Καθώς επίσης και άλλη μία δράση, την οποία την ξεκινήσαμε από όταν έληξε το σχολικό έτος, από τον Ιούνιο δηλαδή, και θα ολοκληρωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου, που είναι η δράση που έχω μπροστά μου εδώ, δεν ξέρω αν την παίρνει η κάμερα, είναι η δράση «Άκουσε προσεκτικά μια ιστορία για το 1821 και απάντησέ μας». Με ένα βιβλίο από ένα παιχνίδι της έκδοσης The C-Lab, μιας εταιρείας παιχνιδιών, την οποία έκδοση αυτή έχει επιμεληθεί στο ιστορικό πλαίσιο το Πολεμικό Μουσείο. Είναι 4-5 παιχνίδια αυτά επί τραπέζια, τα οποία έχουν επιμεληθεί από το Μουσείο Ιστορικά. Έχουμε πάρει τα κείμενα, τα οποία ουσιαστικά είναι του Πολεμικού Μουσείου κείμενα. Τα παιδιά διαλέγουν τον ήρωά τους, που τους αρέσει. Τους διαβάζουμε το βιογραφικό του και έτσι κάποια χαρακτηριστικά και μετά τους κάνουμε ερωτήσεις, τις οποίες χωρίσαμε σε 2 κατηγορίες, για μικρότερα παιδιά του δημοτικού και παιδιά του γυμνάσιου. Ήταν δράση για παιδιά 9-17 ετών. Είχαμε συμμετοχή γύρω στα 40 παιδιά από όλη αυτή την δράση και στις 22 του μηνός το απόγευμα τα καλούμε και τα καλώ και μέσω του της σημερινής μου παρουσίασης σε εσάς, να έρθουν στις 5 ώρα το απόγευμα εδώ να κάνουμε την κλήρωση που κάποια τυχερά θα κερδίσουν μια σειρά παιχνιδιών από τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Κύριε Φωτόπουλε, θέλω να μείνουμε λίγο στα παιδιά, γιατί είναι η νέα γενιά, είναι το μέλλον αυτής της χώρας. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές και είναι πραγματικά θλιβερό να γίνονται διάφορα γκάλωπ, ημέρες παρελάσεων, ημέρες τοπικών εθνικών εορτών και τα παιδιά να μην ξέρουν βασικά ιστορικά γεγονότα, να μπερδεύουν ιστορικά γεγονότα. Μην πούμε δεν ξέρουν, ας πούμε ότι μπερδεύουν κάποια ιστορικά γεγονότα, ότι έχουν συγκεχημένες γνώσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος διαδραστικός όπως αυτός που περιγράψατε μόλις τώρα, προκειμένου τα παιδιά να αποκτήσουν μια σχέση με την ιστορία λίγο διαφορετική, να μην είναι αυτή η στήρα γνώση που μπορεί να παίρνουν ενδεχομένως από ένα σχολικό βιβλίο, αλλά να μπορέσουν μέσα από ένα παιχνίδι, μέσα από άλλες δράσεις, να μάθουν την ιστορία και να τη μάθουν εις βάθος. Το Πολεμικό Μουσείο έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό και θέλουμε να μας πείτε και μελλοντικά τι σκοπεύετε να κάνετε πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά και πώς είδατε τις πρώτες αντιδράσεις των παιδιών που είδαν έναν άλλον τρόπο εκμάθησης της ιστορίας μέσα από ένα παιχνίδι. Ωραία. Θέλω να πω ότι το μουσείο δεν διδάσκει στα παιδιά ιστορία. Το μουσείο, ο ρόλος του είναι να τεκμηριώνει την ιστορία. Mm-hmm. Το παιδί έρχεται, γνωρίζει την ιστορία και όταν βλέπει ένα κειμήλιο, στο μυαλό του συνειρμικά το συσχετίζει. Και εκεί είναι που πρέπει εμείς να βοηθήσουμε. Εμείς διαπιστώσαμε ότι οι προθήκες έτσι πως είναι τοποθετημένες και τα κειμήλια μέσα σε αυτές είναι, να την πω έτσι τη φράση λίγο στην αργό, είναι λειψανοθήκες. Και αποφασίσαμε λίγο να το κατεβάσουμε το έκθεμα από τον τοίχο όταν έχουμε παιδιά, να το κάνουμε λίγο πιο διαδραστικό. Φυσικά δεν μπορούμε να δώσουμε ένα όπλο στο χέρι ενός παιδιού, όμως μια φωτογραφία που έχει συναισθήματα μέσα, όπως οι φωτογραφίες του 40 που οι στρατιώτες μαγειρεύουν ή που παίρνουν το γράμμα, είτε ο Πάσχα στη Μικρά Ασία που τσουγκρίζουν τα αυγά ή που παίζουν διελκυστίδα έτσι αθλητικά σε ένα διάλειμμα μαχών. Γιατί αυτά έτσι είναι θέματα που αφορούν τα παιδιά. Η άλλη μια εξαιρετική φωτογραφία που έχουμε, που είναι εξυπόλυτα παιδιά στην
στον Ισθμό της Κορίνθου και περιμένουν τους Άγγλους να περάσουν, οι οποίοι φυσικά είχαν σοκολάτες, καραμέλες και όλα αυτά τα δελεαστικά που είχαν οι στρατιώτες των ξένων δυνάμεων και μπορούσαν να προσεγγίζουν τα παιδιά. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και εμείς. Το αποφασίσαμε μέσω παιχνιδιού σε πρώτη φάση. Χαρήκαμε πάρα πολύ όταν στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου το καλοκαίρι που πήγαμε να παίξουμε, μας ανταποδώσαν το παιχνίδι τα παιδιά με ένα άλλο παιχνίδι που θα το δείτε στο ισόγειο. Μας φτιάξαν ένα σκάκι με Έλληνες και Οθωμανούς να μάχονται του 1821. Το χάρηκα πάρα πολύ και φυσικά δεν θέλω να σχολιάσω το αυτό που λένε τα παιδιά 28 Οκτωβρίου, γιορτάζουμε τον Κολοκοτρώνη. Θέλω να το σχολιάσω ένα αλλουνού φορέα, έτσι να το προσεγγίσει το θέμα. Θέλω να πω τα συναισθήματά μου όταν το καλοκαίρι και φέτο και πέρσι έρχεται ένα παιδάκι που μένει στην Ελβετία, που το έφερε ο πατέρας να κάτσει να μην να δούμε τον παππού, το φέρνει ο παππού στο μουσείο και βλέπει τον Κολοκοτρώνη και λέει «Α, ο Κολοκοτρώνης». Και βλέπει και κάτι άλλο και ρωτάει τι είναι αυτό. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι με ειδικά δύο αγόρια που ήρθαν με τους παππούδες έτσι και πραγματικά συγκινούμε όταν το βλέπω γιατί έκατσα μαζί τους πάνω από 2,5 ώρες. Έτσι. Δηλαδή κάποια στιγμή ο παππούς είχε αγανακτήσει σαν να μου έλεγε άντε τελείωνε, αλλά εγώ ήθελα να του πω πήγαινε πια σε έναν καφέ και ξανά ας πούμε όταν τελειώσουμε. Το παιδί έπιασε μία-μία τις φωτογραφίες να ρωτήσει τι είναι αυτοί, ποιοι είναι αυτοί, τι φοράνε, τι κρατάνε και φυσικά χαίρομαι πολύ που και ξένοι ας πούμε τουρίστες επισκέπτες, γιατί είχαμε αρκετούς φέτο παρόλο τον κορονοϊό, είχαμε, δεν έχω νούμερο αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου, αλλά κάθε μήνα και χθες ας πούμε ήταν 2 Δανείοι, εδώ που είναι Σεπτέμβριος μήνας, έτσι 14 του μηνός. Όλοι μπαίνοντας στο μουσείο είχαν αναγνωρίσιμη τη μορφή του Κολοκοτρώνη. Άρα λοιπόν κάτι πάει καλά, αλλά και κάτι πρέπει να διορθώσουμε. Τώρα, αυτοί οι φορείς που πρέπει να διορθώσουν αυτό που αγαπημένη μου Τόνια είπες, ας το πάρουν στην πλάτη τους, γιατί πρέπει να το φορέσουν στην πλάτη τους αυτό, δεν γίνεται αλλιώς, και να το τρέξουν μαζί του. Έτσι. Κύριε Φωτόπουλε, κλείνοντας, επειδή όπως είπατε, τα αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, λόγω της πανδημίας έχει λίγο μπερδευτεί ο κόσμος. Θέλω να μου πείτε πότε μπορεί και με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να επισκεφθεί το Πολεμικό Μουσείο Τρίπολης. Αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα θερινό ωράριο, είναι 9 το πρωί με 7 το απόγευμα. Όμως από τις 13 του μηνός έχει μπει ο περιορισμός ότι ο επισκέπτης μας επιδεικνύει στην είσοδο τα δικαιολογητικά της πανδημίας. Άρα χρειάζεται ή αποδεικτικό εμβολιασμού, μπορεί και με τεστ, rapid test, έτσι, να μπει στο χώρο. Εμβολιασμού, νόσησης ή rapid test, το οποίο ήταν 72 ή 48 ώρων πίσω.